πολύ φρέσκο. Μας άρεσε πάρα πολύ, ήταν εδώ όπως πόντα, δεν το ξέραμε. Οπότε, μία υποσημείωση, αν μπορούσα, να ήμασταν λίγο, η ενημέρωση να ήταν λίγο πιο ευρέως γνωστό. Θες να κάνεις δύο, δεν ακούγαμε πολύ καλά, οπότε αυτό επιφέρει η βελτίωση. Αλλά γενικότερα βρέθηκε πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι όμορφο. Θα θέλαμε όμως μια επεξήγηση. Θα θέλετε να επαληθεί αυτό και του χρόνου? Ναι, ναι, βέβαια. Αλλά θα θέλαμε μια αφήγηση, κάποια... Θα ήθελα να ξέρα τι σημαίνει η σημαία, τα ενδύματα, η εποχή που δερματίζεται, όλο αυτό. Αλλά ναι, σαν αρχή πολύ ωραία. Ωραία. Εσείς, σας τέλεια. Εσάς πώς σας φάνηκε? Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, ενδιαφέρον. Όπως είπε και η σύζυγος, ωραίο θα ήταν να υπήρχε μια πιο ευρεία ενημέρωση στα social media ίσως. Και φυσικά λίγο πιο οργανωμένο σε θέμα ήχου, γιατί προσπαθούσαμε να μαντέψουμε τη γυμνή. Ευχαριστούμε. Πολύ. Ήταν πολύ ωραίο, κάτι διαφορετικό, πάρα πολύ. Πολύ πολύ καλή προσπάθεια. Μ' αρέσει και το διαδραστικό δηλαδή μ' άρεσε που κόρη μου βόρεσε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λίγο πείτε και πιο διευρυμένο να ήταν, ακόμα καλύτερα. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Φαίνεται κάτι καινούργιο. Να εμπλουτίσουμε τους χορούς και τη μουσική, τους μεσαιωνικούς. Ξαναπείτε το τελευταίο που είπα. Ποιο? Θα το κάνει μοντάζ. Στο νησί, ναι. Γι' αυτό, ναι, ήταν πολύ όμορφο. Και μάλιστα που ήταν πολύ διαδραστικό. Που συνεχίζει το παιδί, που χώρισε, που γόνιωσε. Αυτό ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Εμείς. Πώς σας φάνηκε το μεσαιωνικό φεστιβάλ εδώ στα Μεστά? Ήταν πολύ ιδιαίτερο, πρωτόγνωρο, ενώ υπάρχουν καταβολές από εκείνη την περίοδο σίγουρα εδώ στα χωριά μας. Το αντίστοιχο φεστιβάλ δεν έχει ξανά υπάρξει άλλη φορά. Και νομίζω ότι εντυπωσίασε τον κόσμο και ήταν και μια πολύ καλή κίνηση των φορέων της διοργάνωσης. Θα θέλατε να το ξαναδείτε και του χρόνου? Ασφαλώς. Αν είμαστε εδώ, σίγουρα να το απολαύσουμε.